Κόουτς, τα ψέματα τελείωσαν, τα κεφάλια μέσα. Αύριο ξεκινάει ο μίνι Γολγοθάς αυτό το πρωτάθλημα. Η προετοιμασία κύλησε πάρα πολύ καλά. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν σε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από αυτό που κάνανε στο σύντομο χρονικό διάστημα. Εγώ προσωπικά είμαι πολύ ευχαριστημένος και οι συνεργάτες. Θέλουμε να έχουν υγεία, γιατί δεν ξέρουμε τώρα πώς θα μας βγουν τα πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Κανείς δεν ξέρει βασικά. Με αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που κάναμε τις προπονήσεις, θέλουμε να είναι υγιείς όπως μπαίνουμε στα παιχνίδια, έτσι να βγαίνουμε. Και από εκεί και μετά εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και εμείς από τον πάγκο και τα παιδιά μέσα, ώστε να έχουμε τα αποτελέσματα εκείνα που να φέρουν την ομάδα σε μια τέτοια θέση που να είναι στον όμιλο πάρα πολύ καλά. Σίγουρα έχουμε και την εμπειρία και τα παιδιά τους πιο μικρούς που δούλεψαν και ανεβάσαν και αυτοί επίπεδο κοντά στα παιδιά που ήρθανε. Πιστεύουμε ότι θα πάμε καλά. Αυτό δείχνουν, έχουμε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα. Όλα τα παιδιά είναι και άριστοι χαρακτήρες. Ξέρουν ότι θα χρειαστούν όλοι. Το βλέπουμε καθημερινά και με τις άλλες ομάδες τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Εδώ υπάρχουν ομάδες τώρα από το ρεπορτάζ που διαβάζαμε στη Football League που θα πάνε με 16 και 17. Για να φανταστείτε πόσο γρήγορα τα πράγματα μπορεί να είναι όχι τόσο καλά για τις ομάδες. Εμείς ευχόμαστε αυτό, να έχουμε την υγεία μας. Και αν έχουμε την υγεία μας και έχουμε όλα τα παιδιά στο ρόστερ, δεν φοβόμαστε τίποτα, γιατί ξέρουμε ότι έχουμε και επίπεδο και θα πάμε και καλά. Πάρη, το πρωτάθλημα ξεκινάει αύριο με ένα δύσκολο παιχνίδι, τα Μετέωρα. Πώς κίνησε η προετοιμασία, πες μας δύο λόγια. Είναι μια καινούργια προσπάθεια. Μετά τον ερχομό της καινούργιας διοίκησης στην Κοζάνη, τα πράγματα αλλάξαν προς το καλύτερο. Έχει ξεκινήσει κάτι το οποίο στο νομό μας τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει. Θεωρώ ότι το μάτς είναι δύσκολο όπως θα είναι όλα, γιατί πηγαίνουμε στο άγνωστο. Θέλω να πιστεύω ότι κάναμε μια καλή μήνυμη προετοιμασία και ευελπιστούμε στη νίκη. Κάθε αρχή και δύσκολη, όπως λέει και ο λαός, από το Φούφα και στην Κοζάνη, έτσι. Ναι. Εντάξει, ήταν μια μετάβαση για μας τουλάχιστον που ήταν η αβεβαιότητα του Φούφα που μας οδήγησε να φύγουμε από εκεί και να έρθουμε σε κάτι καλύτερο για μας που είναι πλέον η Κοζάνη. Έμπειρος ποδοσφαιριστής, σίγουρα το πρώτο παιχνίδι μια νέα ομάδα. Κοζάνη, 14 μεταγραφές, θα παίξει ρόλο. Ότι είστε μια νέα ομάδα. Σίγουρα, τώρα ότι είμαστε νέα ομάδα θα είναι λίγο δύσκολο για μας, πιστεύω, στα πρώτα παιχνίδια, γιατί δεν δώσαμε κάποια φιλικά. Ελπίζω να φανούμε εντάξει των προσδοκιών και η ομάδα να πάρει τα αποτελέσματα που χρειάζεται. Γιάννης Ιωάννου από την ΠΑΕ Βέρεια στην Κοζάνη. Ήταν μια ευκαιρία για μένα να πάρω κάποια παιχνίδια, να έρθω σε μια ομάδα η οποία χτίζεται τώρα, είναι μια νέα ομάδα. Η προσπάθεια που γίνεται από τη διοίκηση, από την καινούργια διοίκηση, είναι τίμια μέχρι στιγμής. Προσπαθούν να μας προσφέρουν ό,τι καλύτερο. Σε γρήγορο χρονικό διάστημα έχασαν μια καινούργια ομάδα με πολλά νέα αποκτήματα και το βλέπω σαν μια ευκαιρία και για μένα να βοηθήσω την ομάδα, να βοηθηθώ κι εγώ. Πώς κυλήσει η προετοιμασία την τελευταία εβδομάδα? Είμαι στην ομάδα της Κοζάνης εδώ και μια εβδομάδα. Τα βλέπω τα πράγματα πολύ όμορφα, πολύ οργανωμένα. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε και εμείς τον καλύτερό μας σε αυτό, όπως δίνει και η διοίκηση σε εμάς, και θα προσπαθήσουμε να το δείξουμε αρχής γενομένης από αύριο. Δύσκολο παιχνίδι, έτσι, μετά από την πολύμηνη αυτή αποχή, σίγουρα κάθε αρχή και δύσκολη. Ναι, όπως είπατε, πολύμηνη αποχή, έχουμε πολύ καιρό να παίξουμε επίσημο παιχνίδι. Θα τα δώσουμε όλα παρόλα αυτά, πιστεύω πως είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι. Ο προπονητής μας και όλα τα παιδιά έχουμε σχεδιάσει ένα πλάνο και θα προσπαθήσουμε να το βγάλουμε αύριο στο γήπεδο.